Σήμερα έγινε και ο καταρτισμός των ομίλων. Πώς φάνηκε έτσι σαν πρώτη εντύπωση? Εντάξει, γνωρίζουμε όλοι ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, έτσι όπως έχει αλλάξει ουσιαστικά και η διεξαγωγή και το πόσες ομάδες ανεβαίνουν, πόσες πέφτουν, καθιστά το πρωτάθλημα πολύ ανταγωνιστικό. Θέλω να πιστεύω ότι με σκληρή δουλειά και να έχουμε υγεία, θα μπορέσουμε να κυνηγήσουμε τους στόχους που θα θέσουμε στην αρχή της χρονιάς. Από εκεί και πέρα, αναφορικά με την ομάδα της αναγέννησης, έχω την αίσθηση, αν κρίνω και από τις μεταγραφές που γίνονται και τις κινήσεις που έχουν γίνει ήδη, ότι ο πήχης μπαίνει ακόμα πιο ψηλά ενδεχομένως. Εντάξει, έχουν γίνει ποιοτικές, θα έλεγα, προσθήκες και για την κατηγορία. Ωστόσο, όλα αυτά μένει να φανούν στο γήπεδο. Εκεί είναι που θα κριθούμε. Και όπως είπα, ας πούμε, ήμουν ας πούμε της άποψης ότι η σκληρή δουλειά είναι που είναι ο καθρέφτης του γηπέδου, και αυτό είναι ο στόχος, να γίνουμε πάλι μια γροθιά. Έχουν μείνει πολλά παιδιά, ας πούμε, ουσιαστικά από το περσινό ρόστερ, σύν τις δύο προσθήκες που έχουν γίνει, τρεις μάλλον, συγγνώμη, όχι δύο. Να γίνουμε ομάδα πάλι, να εντάξουμε τα νέα παιδιά στην οικογένειά μας και με σκληρή δουλειά να κυνηγήσουμε τους στόχους που θα θέσουμε. Όταν παίρνεις μέχρι και αθλητή που έχει περάσει από την Βαρκελώνα, νομίζω ακούγεται πολύ χειρό. Εντάξει, είναι μια ποιοτική προσθήκη, όπως είπα και πριν, ένα παιδί που έχει δείξει, ας πούμε, τι μπορεί να κάνει και στις εθνικές κατηγορίες της Ελλάδος, με παρουσία, ας πούμε, όπως είπες και εσύ, σε κάποιο τμήμα της Μπαρτσελώνα. Υπάρχει το όνειρο στο Αρκαλοχώρι να παίξει μια μέρα η αναγέννηση ακόμα και στη μεγαλύτερη κατηγορία, και αν μιλάμε για όνειρο, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε και για προϋποθέσεις. Εντάξει, όνειρο σίγουρα υπάρχει, ωστόσο καλό θα είναι να πατάμε στη γη, ας το πούμε, να έχουμε χαμηλά το κεφάλι, βήμα-βήμα. Η ομάδα κάνει, ας το πούμε, βήματα μπροστά σε όλους τους τομείς, και στο οργανωτικό κομμάτι και στο αγωνιστικό. Όπως όλοι γνωρίζετε, ανακατασκευάζεται και το γήπεδο στο Αρκαλοχώρι, το οποίο αναμένεται, ας πούμε, να παίξει και αυτό το ρόλο του, θέλω να πιστεύω, και στην... Θα παίξετε εκεί δηλαδή? Ελπίζω ότι όταν θα ξεκινήσει η χρονιά, με το καλό θα αγωνιζόμαστε στη φυσική μας έδρα. Και κάτι τελευταίο. Πέρσι ήταν ο Εργοτέλης, φέτος ο Όφη. Σίγουρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που θα έχετε τοπικά ντέρμπι. Σαφώς. Τα τοπικά ντέρμπι πάντα έχουν άλλη έγκλη, άλλη ένταση. Είναι ξεχωριστής σημασίας παιχνίδια. Απέναντι στον Όφη, θεωρώ ότι η παρουσία δύο ομάδων ουσιαστικά στη Β' Εθνική πάλι είναι σημαντική για το κριτικό μπάσκετ.